ήταν μόλις 16 ετών, όταν με κίνδυνο της ζωής του οδήγησε 17 Εβραιόπουλα στο βουνό έξω από το χωριό του, τη Νέα Σάντα Κιλκής, προκειμένου να τους σώσουν οι αντάρτες από τους Ναζί. Τη δύσκολη αυτή αποστολή του ανέθεσαν την άνοιξη του 1943 τρία μέλη της τοπικής οργάνωσης του ΕΑΜ, οι οποίοι του ζήτησαν να οδηγήσει τα παιδιά στο χωριό Περιστέρι, όπου θα τους περίμενε ο αντάρτης καπετάν Κολοκοτρώνης. 73 χρόνια μετά, ο Νεοκλής Γυριχίδης περιέγραψε με συγκίνηση την ιστορία του η δημοσιογράφος Σοφία Χριστοφορίδου. Μου είπαν από εδώ, θα πας στο Περιστέρι, ο Κολοκοτρώνης εκεί σας περιμένει. Από εκεί πηγαίνοντας εσείς, ο Κολοκοτρώνης με τα κέλια σας βλέπει. Και 4-5 χιλιόμετρα, χαλάδρες αυτά, ξεροντή, για να πάμε εκεί. Δεξιά, αριστερά, αυτά το κόμμα, παουτσίδες, αλλά επειδή μάθανε ο Κολοκοτρώνης ήρθε, όλοι κρυφτήκανε. Όταν πήγαινα τα παιδιά, μόλις τους άφηνα, με αγκάλιασε ο Κολοκοτρώνης και μάρτσο μούρτσο, με φιλούσε. Σου λέει 16 χρονών παιδί και με αυτόν τον κίνδυνο ήξερε ότι εδώ ήταν παουσίες. Τρεις φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα έκανε την ίδια δύσκολη και ταυτόχρονα εξαιρετικά επικίνδυνη διαδρομή, σώζοντας 17 αγόρια ηλικίας 11 έως 16 ετών, όλα τους καλοντημένα όπως είπε, τα οποία θέλει να συναντήσει προτού κλείσει τα μάτια του. Άνοιξη ήταν, με παιδιά, φτωχαράκι, για, με παιδιά ήμουνα. Και κατέβασε τις μπότες και αυτά λέει, παρταλία σένα είναι. Και με έφτιαχναν κιόλας το πόδι. Λέω, όχι, λέω, εγώ εδώ είμαι. Εκεί που θα πας, ξυπόλοιτοι είναι πολλοί και θα χρειαστούν εις αυτούς. Ας θα πας εκεί. Και βούρκωσε αυτός που τον είπα έτσι. Πόσο θέλω να δω ένα από αυτά, βρε, ένα το αγκαλιάσω. Το παράδειγμα του Νεοκλή Γυριχίδη δυστυχώς δεν είναι ο κανόνας στην ιστορία του διωγμού των Εβραίων στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, η κυρίαρχη συμπεριφορά τόσο σε ατομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο ήταν στην καλύτερη περίπτωση η παθητική συμπάθεια. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι ιστορικοί, η στάση αυτή θα πρέπει να ερμηνευτεί με βάση τις συνθήκες της εποχής αλλά και τις ιδιαιτερότητες της πόλης. Ο σχετικός κατάλογος του δικαίου των εθνών που περιλαμβάνει ονόματα από την πόλη Θεσσαλονίκης προφανώς δεν μπορεί να είναι πολύ μακρύς. Το αντίθετο μάλιστα είναι σχετικά σύντομος. Υπάρχει από τη μια πλευρά, από το ένα μέρος, ένα κομμάτι του πληθυσμού που βλέπει με συμπάθεια το δράμα του εβραϊκού πληθυσμού. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ να σημειώσουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και για αυτούς που βλέπανε με συμπάθεια τους Εβραίους να διώκονται, να εκτοπίζονται, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντιδράσουν. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να βοηθήσουν τους Εβραίους, γιατί έχουμε μια σειρά από διαταγές οι οποίες απαγορεύουν διασπάθεις, οποιαδήποτε βοήθεια προς τους Εβραίους. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν χριστιανικές οικογένειες οι οποίες θα βοηθήσουν με κίνδυνο τη ζωή τους τους Εβραίους, δηλαδή θα περιθάλψουν εβραϊκές οικογένειες, θα τις κρύψουν ή θα υπάρχουν προτάσεις απέναντι σε εβραϊκές οικογένειες να κρατήσουν, να κρύψουν και να προβάλλουν ως δικά τους παιδιά, δηλαδή ως χριστιανόπουλα, παιδιά εβραϊκών οικογενειών και να μην τα πάρουν μαζί τους. Πρέπει πάντα να δούμε τα πράγματα μέσα στην εποχή τους και μέσα σε εκείνο το πλαίσιο. Ωστόσο, σίγουρα έχουμε και στις άλλες περιοχές της χώρας, παρότι μικρότερες οι κοινότητες, έχουμε περιστατικά διάσωσης, όπως ας πούμε η περίπτωση της Κατερίνης, ο μικρός βέβαια και εβραϊκός πληθυσμός που σώζεται όλος με τη βοήθεια των κατοίκων και φεύγει στο βουνό, η περίπτωση της Ζακύνθου, η περίπτωση των Λάρισας, Τρικάλων, που όμως πρέπει να τα δούμε στη χρονική συγκυρία που πρόκειται να εφαρμοστεί και η τελική λύση. Έχει αναπτυχθεί πολύ καλά η αντίσταση, είναι δίπλα η ελεύθερη Ελλάδα, είναι Ρωμανιώτες και δεν ξεχωρίζουν. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο ως προς το θέμα της διάσωσης. Εδώ η Θεσσαλονίκη, το ζήτημα του μεγάλου πληθυσμού, του σεφαραδίτικου πληθυσμού που ξεχώριζε με το γλωσσικό ιδίωμα, των τοπικών συμφερόντων, κύκλων για να μην γενικεύουμε, ένας εθνικισμός του Μεσοπολέμου που έβλεπε τους Εβραίους ως ξένο στοιχείο στην πόλη. Ένας συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων έπαιξε ρόλο ώστε να μην μπορέσει να αποτραπεί ή να μην διασωθεί μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού.